Φίλες και φίλοι της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καλησπέρα σας. Σήμερα 5η, 25 Μαρτίου 2021, ο ελληνισμός τιμά τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Όπως γνωρίζετε, η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει ως κεντρικό άξονα του προγράμματος του 2021 τον εορτασμό της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Το πρόγραμμα υλοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την καλλιτεχνική εξωστρέφεια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Δυστυχώς, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού, οι παραστάσεις παρουσία κοινού έχουν ανασταλεί. Με τη βοήθεια όμως της σύγχρονης τεχνολογίας, η Εθνική Λυρική Σκηνή βιντεοσκοπεί τις παραγωγές της και στη συνέχεια τις προβάλλει στη νέα της διαδικτυακή τηλεόραση, την GNO-TV. Έτσι, από τις 31 Μαρτίου έως και το τέλος Ιουλίου, θα είναι διαθέσιμη για την προβολή on demand στη GNO-TV η πρώτη παραγωγή του επετειακού μας προγράμματος, η όπερα Ανδρέα Σενιέ του Τζορντάνο, σε μουσική διεύθυνση Φιλίππο Γκιάν και σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, με μια πλειάδα σπουδαίων πρωταγωνιστών, όπως η Μαρσέλο Άλβαρες, Δημήτρης Πλατανιάς, Μαρία Γκρέστα και άλλοι. Σήμερα θα σας δώσουμε μια πρώτη γεύση από τη δεύτερη επετειακή μας παραγωγή, η οποία βιντεοσκοπήθηκε στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στις 6 και 7 Μαρτίου και θα είναι διαθέσιμη στη GNO-TV από τις αρχές Μαΐου. Πρόκειται για ένα δίπτυχο όπερας και χορού, στο οποίο παρουσιάζονται η όπερα του Παύλου Καρέρ «Δέσπο» και η ελληνική χορή του Νίκου Σκαλκότα. Μια παραγωγή η οποία έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου. Για τα δύο σπουδαία αυτά έργα της ελληνικής λόγιας μουσικής, προσκαλέσαμε σημαντικούς νέους Έλληνες καλλιτέχνες για να τους δώσουν ζωή επί σκηνής. Και στα δύο έργα την ορχήστρα μας διευθύνει ο αρχιμουσικός Γιώργος Ζιάβρας. Τη Δέσπο σκηνοθέτησε ο Γιώργος Νανούρης, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια υπέγραψε ο Άγγελος Μέντης και τους φωτισμούς ο Αλέκος Γιάνναρος. Στον ομώνυμο ρόλο η Άρτεμις Μπόγρη και μαζί της η Δημήτρης Παξόγλου, Διαμάντη Κριτσοτάκη, Γιάννη Σελιτσανιώτης και η χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η ελληνική χορή του Νίκου Σκαλκότα ανατέθηκαν σε δύο σημαντικές χορογράφους. Η Πατρίσια Πέργη υπέγραψε τη χορογραφία του πρώτου μέρους με τίτλο «Εθνική ενηλικίωση» σε σκηνικά Δημήτρη Νασιάκου, κοστούμια δικά της και της Ειρήνης Γεωργακύλα, φωτισμούς Νίκου Βλασόπουλου και με τη συμμετοχή χορευτών του μπαλέτου μας. Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιώζεφ Φρούτσεκ υπέγραψαν το δεύτερο μέρος με τίτλο «Finality» σε σκηνικά «Πάρι Μέξη», κοστούμια Ιζαμπελόας, φωτισμούς Περικλή Μαθιέλη και με τη συμμετοχή χορευτών του μπαλέτου μας. Χορηγός της παραγωγής είναι η Τράπεζα Πειραιός, μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε σύντομα να σας ξανασυναντήσουμε στις παραστάσεις μας μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Η Εθνική Λυρική Σκηνή επέλεξε να τιμήσει την επέτειο του 1821 ανάμεσα σε άλλα και με δύο έργα σπουδαίων Ελλήνων συνθετών, την όπερα «Δέσπο» του Παύλου Καρέρ, ο οποίος έζησε τον 19ο αιώνα, και ορισμένους από τους 36 ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκότα, ο οποίος έζησε τον 20ο αιώνα, και οι οποίοι θα παρουσιαστούν σε δύο διαφορετικές χορογραφίες. Η «Δέσπο» χαρακτηρίζεται ως το πρώτο ελληνικό τραγικό μελόδραμα. Βασίζεται στο μονόπρακτο του Αντωνίου Μανούσου, ο ηρωικός θάνατος της Δέσπος και των νυφάδων της εις των πύργων του Δημουλά. Αφορά τα γνωστά γεγονότα στο Σούλι το 1803, δηλαδή πριν το ξέσπασμα της Επανάστασης. Η όπερα ολοκληρώθηκε από τον Καρέρ το 1875 και πρωτοπαρουσιάστηκε στην Πάτρα, στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, ανήμερα Χριστούγεννα του 1882. Το έργο είναι απολύτως ευθυγραμμισμένο με όσα συνέβαιναν στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή εκείνη την εποχή. Σε όλη την Ήπειρο διαμορφώνονταν σταδιακά εθνικά κράτη,
και συνεπώς αντίστοιχα υπήρχε και η απέτηση για τη δημιουργία μιας εθνικής μουσικής. Σε ό,τι αφορά την όπερα, αυτό σήμαινε έργα εμπνευσμένα από την ιστορία του κάθε λαού, γραμμένα στη γλώσσα του και βασισμένα επίσης στην παραδοσιακή μουσική κάθε τόπου. Όπως είπαμε, η Δέσπο είναι εμπνευσμένη από τα γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας και όχι της αρχαιότητας. Το ποιητικό της κείμενο είναι γραμμένο στα ελληνικά, αργότερα μεταφράστηκε στα ιταλικά, ενώ ο Επτανήσιος και συγκεκριμένα Ζακυνθινός Καρέρ, που συνθέτει στο ιταλικό μουσικό ιδίωμα, όπως άλλωστε και μεγάλο μέρος των συνθετών, των Ευρωπαίων συνθετών της εποχής, συνειδητά περιλαμβάνει στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τα τριμητόνια και η έντονη χρωματικότητα δίνουν στην όπερα το ελληνικό χρώμα που επιθυμούσε. Ο Καρέρα ασχολήθηκε και με άλλα θέματα εμπνευσμένα από τον αγώνα για την ανεξαρτησία, όπως η Φροσύνη, την οποία θα παρουσιάσει επίσης η Εθνική Λυρική Σκηνή, και ο Μάρκος Μπότσαρης. Αξίζει να πούμε ότι ο αγώνας των Ελλήνων για ανεξαρτησία είχε εμπνεύσει πολλούς συνθέτες σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο του φιλελληνισμού. Από τον Μπετόβεν, που πριν το ξέσπασμα της Επανάστασης συνθέτει τα Ερείπια των Αθηνών, ως τον Ρωσίνη, ο οποίος συνθέτει την όπερα «Η Πολιορκία της Κορίνθου», αλλά και μία καντάτα για τον θάνατο του Λόρδου Βίρονα, και τον Μπερλιόζ, ο οποίος συνθέτει την ηρωική σκηνή «Η Ελληνική Επανάσταση». Αυτή είναι μονάχα ορισμένη από τους πλέον επώνυμους συνθέτες, διότι είναι πλήθος τα έργα κάθε είδους, όπερες, χοροδράματα, μουσική δωματίου, έργα για πιάνο, τραγούδια, που γράφηκαν εμπνευσμένα από τον αγώνα των Ελλήνων. Oh,
Οι ελληνικοί χοροί του Νίκου Σκαλκότα ολοκληρώθηκαν ανάμεσα στα 1934 και 1936 και είναι ουσιαστικά τα μόνα έργα του συνθέτη που έγιναν αποδεκτά στην Ελλάδα μέχρι τον πρόωρο θάνατό του το 1949 σε ηλικία μόλις 45 ετών. Αντλούν την έμπνευσή τους από την δημοτική μουσική και έχουν οργανωθεί σε τρεις σειρές των 12 χωρών. Ο Σκαλκότας είχε δείξει το ενδιαφέρον του για την παραδοσιακή μουσική ήδη από τα χρόνια που σπούδαζε στο Βερολίνο και συνέθετε κυρίως έργα ατονικά. Ήθελε να δείξει στον ευεργέτη του Εμμανουήλ Μπενάκη ότι μπορούσε εξίσου καλά να εκφραστεί μέσα από τονικά έργα. Έτσι, το 1931 συνέθεσε τον πρώτο από τους ελληνικούς χορούς και μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1933 ακολούθησαν ακόμα τρεις. Αυτοί οι πρώτοι τέσσερις χοροί πρωτοπαρουσιάστηκαν το 1934 από την Ορχήστρα του Οδείου Αθηνών, τη μετέπειτα Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Μητρόπουλου. Η υποδοχή του κοινού και των κριτικών ήταν θερμή. Αυτοί οι τέσσερις ήταν και οι μόνοι από τους χορούς του Σκαλκότα που εκδόθηκαν όσο ζούσε ο συνθέτης το 1948 από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Την ίδια χρονιά με τη συναυλία, το 1934 δηλαδή, η Μέλπο Μερλιέ, διευθύντρια του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, ζήτησε από το Σκαλκότα να μεταγράψει σε νότες για το αρχείο 44 δημοτικά τραγούδια από ηχογραφήσεις 78 στροφών. Αυτή η συνεργασία ήταν σημαντική για τη δημιουργική εξέλιξη του συνθέτη. Τον ενέπνευσε προκειμένου να ολοκληρώσει μέσα στα επόμενα χρόνια τους χορούς του για ορχήστρα και επίσης να χρησιμοποιήσει υλικό δημοτικής ή δημοτικοφανούς μουσικής σε ένα σημαντικό αριθμό ατονικών και δωδεκαφθογγικών έργων του. Όταν ολοκλήρωσε τους χορούς το 1936, ο Σκαλκότας ετοίμασε δύο χειρόγραφα, ένα αφιερωμένο στον Εμμανουήλ Μπενάκη και το άλλο στον Δημήτρη Μητρόπουλο. Στους 36 χορούς, ο Σκαλκότας δεν ακολούθησε φολκλωρική αισθητική, όπως αρκετοί Ευρωπαίοι συνθέτες της εποχής, που ασχολήθηκαν με την παραδοσιακή μουσική, όπως λόγου χάρη ο Ούγγρος Μπέλα Μπάρτοκ, στηριζόταν στη γλώσσα του μοντερνισμού, με την οποία συνένωνε στοιχεία από την ελληνική παραδοσιακή μουσική.
200 χρόνια ελεύθεροι. Ελεύθεροι να δημιουργούμε ένα καλύτερο αύριο. Γνωρίστε τις επαιτειακές δράσεις της Τράπεζας Πειραιώς στο ελεύθεροι.gr.